Νέα προβλήματα όμω οικονομική φύσεω έχουν προκύψει στον τηλεοπτικό σταθμό Άλτερ. Ο Τίμο Παπαδόπουλο έχει το ρεπορτάζ, Τίμο. Είχαμε σε μια απάντηση του τηλεοπτικού σταθμού στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά και το χρηματιστήριο μετά τη δέσμευση του 50% των λογαριασμών τη εταιρεία. Mm. Μια απάντηση κυρίω διευκρινιστική σχετικά με τι οφειλέ τη εταιρεία. Να δούμε τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Άλτερ. Από το Δεκέμβριο του 9 μέχρι τον Αύγουστο του 2010, οι παρακατούμενοι φόροι και ο ΦΠΑ που δεν, έχουν, που δεν είχαν καταβληθεί ανέρχονταν στα 4%. 8 ,8 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Υπενθυμίζουμε πω για αυτό το ποσό έγινε ο διακανονισμό mm -hmm. τον περασμένο Οκτώβριο. Δεν πληρώθηκε όπω έπρεπε το 70% μέχρι τέλο του έτου και γι' αυτό δεσμεύτηκαν πάλι οι λογαριασμοί. Οφειλέ ύψου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για το περσινό τελευταίο τετράμινο. Χρέη από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι τόκοι προ τράπεζε για όλο το 2010 ανέρχονται σε 8,4 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι ληξιπρόθεσμε οφειλέ προ διάφορου πιστωτέ αγγίζουν τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο των οφειλών τώρα ισούται με το 53,9% των ιδίων κεφαλαίων τη εταιρεία. Στην ανακοίνωσή του τώρα, το Alter δηλώνει πω για το διάστημα που υφίσταται η δέσμευση υπάρχει ταμιακή δυσκολία, η οποία, οποία όμω εκτιμάται ότι είναι προσωρινού χαρακτήρα και δεν θα επηρεάσει σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα τη εταιρεία. Προβλήματα πάντω θα υπάρξουν στη μισθοδοσία των εργαζομένων, ενημερώθηκαν με email πως δεν θα πληρωθούν την ερχόμενη τρίτη όπως είχε προγραμματιστεί, άγνωστο πότε, θα, πότε τελικά θα καταβληθεί ο τρέχον μήνας. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο.